Έχω ιδιαίτερη χαρά που η Μητρόπολη μας έχει το προνόμιο την ευλογία, εκτός από υπέροχο ορεινό περιβάλλον, να έχει θαλάσσιο περιβάλλον. Να έχουμε θάλασσες, οι οποίες μας συνδέουν με το Πέλαγος, μας συνδέουν με την νησιωτική Ελλάδα, μας συνδέουν με τα σύνορα, μας συνδέουν με λαούς και πολιτισμούς. Σήμερα λοιπόν ευλογήσαμε τη θάλασσα και τις θάλασσες από το μεγαλύτερο λιμάνι της περιοχής μας, από το λιμάνι της Τηλίδας, όλοι μαζί, όλη η πολιτική, η στρατιωτική ηγεσία του τόπου, οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, όλοι ανεξαιρέτως, στείλαμε ένα μήνυμα ενότητας, ομοψυχίας και αγάπης μαζί με το λαό μας και κυρίως ένα μήνυμα ελπίδας. Γιατί τα θεοφάνεια στέλνουν το μήνυμα ότι η ζωή μας δεν είναι καταδικασμένη να είναι στο σκοτάδι, αλλά είμαστε καλεσμένοι στο φως. Ο Χριστός μας προσκαλεί να πορευθούμε προς το φως. Αυτό εύχομαι κι εγώ ολόψυχα και ολοκάρδια μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους κατοίκους της Θειότιδας, σε όλους τους θειωτούς όπου γης. Άλλωστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πάντα είναι κοντά μας και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και την ευχαριστία μου και την αγάπη μου προς όλους εσάς που στέλνετε τη φωνή μας στα πέρατα της Οικουμένης, θέλω σήμερα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του τόπου μας να στείλω και ένα μήνυμα στους ομογενείς της Θειότιδας, όπου και αν βρίσκονται, στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ότι ο φωτισμός του Χριστού να φωτίζει τις καρδιές σας, να φωτίζει και να θερμαίνει τα συναισθήματά σας, τους λογισμούς σας, τις σκέψεις σας, και να ξέρετε ότι η πατρίδα εδώ σας αγαπάει. Ο Επίσκοπος και Μητροπολίτης, ο νέος της Θειότιδας, ο Σιμεών που βλέπετε μπροστά σας, σας αγαπά, σας ευλογεί και σας περιμένω κάθε φορά που θα έρχεστε πίσω στην πατρίδα να βλεπόμαστε, να ανταμώνουμε, προκειμένου να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το καλό του τόπου μας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, φωτισμένα, πανεφρόσινα, χαρούμενα, δημιουργικά και σε όλο τον κόσμο. Και εύχομαι οι θάλασσες οι οποίες ευλογήθηκαν σήμερα από τον Κεράτιο Κόλπο που ευλόγησε ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, από το λιμάνι του Πειραιά που ευλόγησε ο Αρχιεπίσκοπός μας, από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από όλα τα λιμάνια όλου του κόσμου, οι θάλασσες να φέρουν ειρήνη στους λαούς και στους πολιτισμούς και να ηρεμεί για τους λογισμούς και της γείτονος χώρας και όσων έχουν την ηγεσία λαών και πολιτισμών, διότι οι λαοί όλοι ανεξαιρέτως απαιτούν ειρήνη. Να το καταλάβουν οι ηγέτες αυτού του κόσμου. Ειρήνη ημίν, ειρήνη πάση, ειρήνη παντού. Χρόνια πολλά. Τα θεοφάνεια αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες, από τις πιο λαμπές εορτές χριστιανοσύνης. Η βάπτιση του Κυρίου είναι μια μεγάλη γιορτή με έντονο συμβολισμό. Συμβολίζει την κάθαρση, την πνευματική καθαρότητα και συνιστά την ανάγκη για περισσότερο φως. Οι πολίτες σήμερα, μετά από μια δύσκολη δεκαετία, μετά από μια δεκαετία κρίσης, μπορούν να ταινίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη καθαρότητα, με μεγαλύτερη αισιοδοξία και με μεγαλύτερη διάβγεια να βλέπουν μπροστά τους την ατομική ευημερία. Η κυβέρνηση, με σταθερά και ρεχημένα βήματα, συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Μέσα από τις πολιτικές της, συμβάλλει στην ισχυροποίηση της οικονομίας και της χώρας. Αναγκαία προϋπόθεση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πολλές και μεγάλες προκλήσεις που έχουμε εντός, αλλά και εκτός χώρας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, με φώτιση. Τα Θεοφάνεια είναι κατ' εμέ η πιο λαμπρή γιορτή της χριστιανοσύνης. Εύχομαι το φως των ημερών να φωτίσει όλους μας, να πράττουμε πάντα το σωστό, να προχωράμε βήματα μπροστά για το καλό του τόπου μας ή για το καλό όλης της ανθρωπότητας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι να έχουμε ένα ειρηνικό 2020, υγεία σε όλο τον κόσμο και αγάπη. Χρόνια πολλά. Ναι, το ευχαριστώ. Μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας σήμερα και χωροστάτησε στην τελετή αυτή των Θεοφανίων, στην πόλη μας. Πρώτη φορά για σας, Σεβασμιότατε. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους του Δήμου Στυλίδας. Σας ευχαριστώ θερμά. Το φως της χριστιανοσύνης εύχομαι να μας φωτίσει όλους
για να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω μας τη μυσαλλοδοξία και όλα αυτά που μας χωρίζουν και να σταθούμε σε αυτά που μας ενώνουν. Για να μπορέσουμε να πορευτούμε με ασφάλεια στην επόμενη δεκαετία και να την κάνουμε μια δεκαετία ανάπτυξης για όλους εκείνους που έχουν την ανάγκη μας, για όλους τους αδύναμους συμπολίτες μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχουμε υγεία και να πάρουμε φώτιση, να έχουμε καθαρό μυαλό για να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, αποφάσεις για αυτούς που αγαπάμε, για τη ζωή μας, για την κοινωνία μας, για την τοπική μας κοινωνία, για τη χώρα μας, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα ξετυλιχθούν μπροστά μας την καινούργια χρονιά. Με φώτιση και με ενότητα και φυσικά με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά. Να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους, αλλά και χρόνια πολλά και για την σημερινή ημέρα. Εύχομαι φώτιση σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν και τη ζωή των συμπολιτών μας. Οι αποφάσεις αυτές πάντοτε, όσοι τις λαμβάνουν, έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ότι πρέπει να λαμβάνονται για το καλό της κοινωνίας, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Χρόνια πολλά σε όλους και να ευχηθώ το 2020 να είναι μια καλύτερη χρονιά, μια χρονιά η οποία θα δώσει μια ακόμη ανάσα στον πολύπαθο ελληνικό λαό. Με αφορμή τις αλήθειες που η ελληνοορθόδοξη πίστη μας πρεσβεύει, έχουμε την δυνατότητα, έχουμε την ευκαιρία, έχουμε την αφορμή να αντλήσουμε μηνύματα. Βάπτιση σημαίνει πίστη. Πίστη που πρέπει να αντλήσουμε μέσα μας, ατομικά, συλλογικά, να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας σαν άτομα, αλλά και σαν χώρα, σαν λαός, και να κάνουμε την επανεκκίνησή μας. Μέσα από το μυστήριο της βάφτισης αναδεικνύεται η σεμνότητα. Η σεμνότητα του Χριστού, ώστε ανθρώπου να βαπτιστεί και ο ίδιος. Μια σεμνότητα που εμείς που ασχολούμαστε με τα δημόσια πράγματα και λέμε ότι είμαστε η πολιτική ταγή αυτού του τόπου, θα πρέπει να την έχουμε να μας συντροφεύει σε κάθε μας απόφαση, σε κάθε μας δράση. Οι καιροί δεν περιμένουν. Η χώρα μας, αλλά και η ευρύτερη γειτονιά μας, βρίσκεται σε μια κρίσιμη μετεχνιακή πορεία. Περισσότερο από ποτέ απαιτείται να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε εμμονιασμένοι, να μπορέσουμε να συνθέσουμε τις διαφορετικότητές μας με έναν και μόνο κοινό στόχο. Το καλύτερο για την πατρίδα μας, το καλύτερο για τους Έλληνες. Με αυτές τις λίγες φτωχικές, θα μου επιτρέψετε να πω, σκέψεις, θα ήθελα να ευχηθώ καλή φώτιση σε όλους μας και πρώτα σε εμάς που ασκούμε την οποιαδήποτε διοίκηση και φέρουμε την οποιαδήποτε εξουσία. Θα ήθελα κλείνοντας να συγχαρώ τη Δήμαρχος Στυλίδας για την φετινή της πρωτοβουλία να καινοτομήσει και να δώσει μια ακόμη ευρύτερη διάσταση στο μυστήριο των Θεοφανίων. Ξέρετε κάτι, μέσα από τις τελετές πολλές φορές δεν αναδεικνύεται μόνο ο τύπος, αλλά υπηρετείται και η ουσία. Και σε κάθε περίπτωση που έχουμε τη δυνατότητα να εκπέμπουμε μηνύματα, να περνάμε μηνύματα προς τους συμπολίτες μας, νομίζω ότι αυτό είναι σε σωστή κατεύθυνση. Και πάλι χρόνια πολλά.